Kiskan, μπήκε στο κλουβί. Και τώρα ας υποδεχτούμε όλοι από το Διδημότυχο, το Δημήτρη Ντεχόλα, North Fighters Club. Όταν του μίλησα μου είπε ότι σπουδάζει Δημήτρης ψυχολογία. Δημήτρης Ντεχόλας από το Διδημότυχο. Κόκκινη γωνία. Θα παρακολουθήσουμε kickboxing 3 λεπτών με όρους K1. Καλή επιτυχία. Όροι K1 λοιπόν εδώ πέρα για τον Team Kiskan και τον Δημήτρη Ντεχόλα. Διαιτητής του αγώνα ο κύριος Στέλιος Θεοδωρίδης. Ο Kiskan μου είπε ότι... Πρώτος γύρος. Μου είπε ότι πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε την... τα μαχητικά. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Ντεχόλας μπαίνει μέσα πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Κολυμπάει θα λέγαμε, όμως... Βλέπουμε κάποιες ανταλλαγές γονάτων με τον Ντεχόλα να δίνει πολλά πανωτά χτυπήματα για τον Kiskan. Ο Kiskan είναι σε άμυνα αυτή τη στιγμή. Κάποια από αυτά τα χτυπήματα περνάνε πολύ καθαρά. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Kiskan να πηγαίνει προς τα πίσω. Ντεχόλας πολύ σταθερός, έχει πάρει το κέντρο του κλουβιού. Έχει... Μάλιστα. Ο Ντεχόλας αυτή τη στιγμή έχει πάρει κάποιους πόντους σίγουρα για την αρχή του γύρου. Κολλάει ξανά το Team Kiskan στην άκρη, στον τοίχο. Πολύ δυνατή αρχή για τον Ντεχόλα. North Fighters Club λοιπόν, εναντίον Simsek Team. Πολύ δυνατά χτυπήματα περνάει, βλέπουμε εδώ πέρα συνεχίζει να περνάει χτυπήματα στον Kiskan. Συνεχόμενα χτυπήματα για τον Ντεχόλα, ο Kiskan τα τρώει, κάποια του περνάνε πολύ καθαρά, τον κρατάει κάτω, τους χωρίζει ο διαιτητής. Ένα πούσκι που βλέπουμε να μην είχε πολύ δύναμη από τον Team Kiskan, σαν επιχειρεί εδώ πέρα κάποια low, τα οποία δεν φαίνεται να αγγίζουν πολύ τον... Βλέπουμε ένα πραγματικά δυνατό low από τον Δημήτρη Ντεχόλα και ένα χτύπημα επίσης. Παίρνουν τον χρόνο τους αθλητές. Από ό,τι φαίνεται θα δούμε και δεύτερο γύρο στο πρώτο UMC, κυρίες και κύριοι. Γιατί μέχρι τώρα και οι δύο οι αγώνες που έχουμε δει έχουν λήξει με submission στον πρώτο γύρο. Η απάντηση από τον Team Kiskan, το πρώτο δυνατό σοβαρό χτύπημα που περνάει. Φεύγει η Μασέλ από τον Ντεχόλα. Και τον βλέπουμε να επανέρχεται εδώ πέρα ο Team. Καταφέρνει κάποια χτυπήματα. Και ο Ντεχόλας εδώ βλέπουμε την κούραση και στα δύο άτομα. Προσπαθεί να επιχειρεί front knee από τον Team Kiskan. Και εδώ πέρα βλέπουμε
κάποιες προσποιήσεις που κάνει και καταφέρει να κάνει κάποιες... Καταφέρει να περάσει κάποια χτυπήματα, περνάει και ένα νι, ένα πολύ δυνατό χτύπημα το Team Kiskan. Πραγματικά back and forth ο πρώτος γύρος στο τρίτο αγώνα του πρώτου UMC. Ένα πολύ δυνατό χτύπημα από το Team Kiskan στην άμυνά του, του κόβει τη φόρα του Ντεχόλα με ένα χτύπημα στην κοιλιά του. Όμως ο Ντεχόλας πολύ δυνατό συνεχίζει, προσπαθεί εκεί πέρα και αποφεύγει ένα uppercut. Τέλος τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή. Πολύ δυνατό, πολύ δυνατός ο πρώτος γύρος που είδαμε ολόκληρος στο πρώτο UMC, κυρίες και κύριοι. Βλέπουμε ευθύς αμέσως να μπαίνουν μέσα οι γωνίες και να δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες στους αθλητές τους. Όρθιος ο Team Kiskan. Όρθιος εδώ πέρα παίρνει οδηγίες από την ομάδα του. Ένας πρώτος γύρος που είδαμε τον Ντεχόλα να μπαίνει πολύ δυνατός, όμως τον είδαμε στη συνέχεια να κρεμάει, να χάνει κάποιους πόντους, κάποια σημεία, να τρώει κάποιες κόντρες χτυπήματα, τα οποία φαντάζομαι ότι ήταν καθοριστικά και στο σώμα αλλά και στο κεφάλι. Πάμε να δούμε το δεύτερο γύρο. Πάμε να δούμε. Είμαι πολύ περίεργος να δούμε το δεύτερο γύρο εδώ πέρα στο τρίτο αγώνα από το UMC. Seconds out, please. Βοηθή έξω, παρακαλώ. Seconds out. Δεύτερος γύρος. Second round. Δεύτερος γύρος. Βγαίνουν οι βοηθοί έξω. Βλέπουμε εδώ πέρα. Έτοιμοι και οι δύο αθλητές. Σηκώνεται και ο Ντεχόλας. Έτοιμοι και οι δύο αθλητές να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος. Ξεκινάνε λοιπόν τα δεύτερα τρία λεπτά για τον Team Kiskan και τον Δημήτρη Ντεχόλα. Κάποια μακρινά χτυπήματα, βλέπουμε ότι το σκαρί του Kiskan τον ευνοεί για να κρατήσει ένα μακρινό παιχνίδι. Κάποιους άσους, αλλά μπαίνει ο Ντεχόλας πολύ δυνατά. Τρώει ένα γόνατο ενώ ανεβαίνει. Συνεχίζει να του δίνει κάποια χτυπήματα, ανταλλάσσουν χτυπήματα και οι δύο αθλητές, λίγο άτεχνα θα έλεγα, από το πάθος τους για να νικήσουν τον αγώνα αυτό. Βλέπουμε ότι ο Kiskan έχει εγκαθιδρύσει εδώ πέρα ένα playstyle. Ω, πολύ δυνατό counter τεσάρι από τον Ντεχόλα. Κολλάει τον Team Kiskan στον τοίχο, όμως βλέπουμε να ξαναδίνει εδώ πέρα το κέντρο του ring. Ξανά ένα τεσάρι πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό το τεσάρι του Ντεχόλα. Βλέπουμε εδώ πέρα την τακτική του Team Kiskan στον πρώτο γύρο να έχει αποδώσει. Τον βλέπω λίγο κουρασμένο τον Ντεχόλα. Τρώει κάποιους άσους εκεί στο σώμα, οι οποίοι δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι βοηθητικοί για την εξέλιξη του αγώνα για αυτόν. Πολύ δυνατός και ο δεύτερος γύρος εδώ. Πάλι επιχειρεί τώρα χτυπήματα στο κεφάλι ο Team Kiskan αφού έχει κουράσει τον Ντεχόλα. Έναν κόντρα άσο έχει φάει ο Ντεχόλας πολύ δυνατό. Βλέπουμε στο κέντρο του ring και τους δύο τους αθλητές. Με περισσότερη ενέργεια φαίνεται να έχει μπει ο Team Kiskan στο δεύτερο γύρο, κυρίες και κύριοι. Πολύ δυνατός ο Αυστριακός, ο οποίος εδώ πέρα... Βλέπουμε απανωτά χτυπήματα από τον Ντεχόλα. Προσπαθεί να λήξει τον αγώνα εδώ ο Ντεχόλας. Βλέπουμε κάποια γόνατα να περνάνε, κρατάει τον Ντεχόλα. Έχουμε στόπατς, κάτι έχει γίνει, μισό λεπτό. Βλέπουμε να μετράει εδώ πέρα ο διαιτητής για τον Team Kiskan. Είχε φάει έναν συνδυασμό από διάφορα χτυπήματα και στο τέλος ένα γόνατο. Ήταν αρκετό για τον διαιτητή μας αυτό. Συνεχίζει όμως ο αγώνας. Πάμε, έχουμε 45 δευτερόλεπτα. Δράση εδώ πέρα από τον Ντεχόλα. Μπαίνει μέσα πάλι, έχει πάρει το κέντρο του ρινγκ, όμως τρώει ένα άπερκα. Επιχειρεί ένα τεσάρι πολύ δυνατό, γρήγορος αγώνας. Τον βλέπω τον Team Kiskan, τρώει κάποια χτυπήματα στο κεφάλι, όμως βλέπω τη μαχητικότητα. Ήρθε εδώ ο Ντεχόλας να με σταματήσει. Αποφασιστικά χτυπήματα, αλλά και γόνατα από τον Ντεχόλα. Δεν σταματάει. Βλέπω όμως τα χέρια του να πέφτουνε. Αναθαρεί ο Team Kiskan και παίρνει το κέντρο του ring. Κάποια διάρκεια στον Ντεχόλα επάνω. Πολύ δυνατά διάρκεια. Και έχουμε το τέλος του δεύτερου γύρου.
Καταιγιστικότατος ο Ντεχόλας στην αρχή του δεύτερου γύρου, όμως ο Team Kiskan εγκαθίδρυσε ένα playstyle με καρφωτούς άσους στο σώμα, το οποίο κούρασε τον Ντεχόλα και φάνηκε αυτό στο δεύτερο γύρο. Τον βλέπω εδώ πέρα πολύ κουρασμένο τον Ντεχόλα. Από την άλλη ο Team Kiskan και αυτός φανερά κουρασμένος. Πάμε να δούμε ένα τρίτο γύρο, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τα παιδιά δεν σταμάτησαν καθόλου. Πολύ δυνατός και ο τρίτος αγώνας. Κατάμεστο εδώ ο χώρος από κόσμο, αν μπορούσαν πραγματικά να μας δείξουν οι κάμερες. Βοηθεία έξω παρακαλώ. Seconds out, please. Third and final round. Ξεκινάει λοιπόν ο τρίτος γύρος εδώ πέρα για το K1 που βλέπουμε στο πρώτο UMC. Team Kiskan 0-2, Δημήτρης Ντεχόλας 1-0 είναι τα ρεκόρ τους. Πολύ δυνατή οι δύο πρώτοι γύροι, πολλά υποσχόμενος ο τρίτος, δίνουν το χέρι αθλητές. Team Kiskan προσπαθεί εδώ πέρα να περάσει κάποιους άσους και στο σώμα, τον βλέπουμε να παίζει πολύ στο σώμα, πολύ τεχνικά, κουράζει τον Ντεχόλα με τα χτυπήματά του. Είναι φανερή η κούραση στο πρόσωπο του Ντεχόλα. Όμως δυνατός μπορούμε να πούμε ο Ντεχόλας, περιμένει εδώ το counter, προσπαθεί να μπει, όμως τρώει ένα κόντρα χτύπημα. Βλέπουμε εκεί πέρα κοντινά χτυπήματα από τον Ντεχόλα, τρώει και μερικά ο Ντεχόλας εκεί στην άμυνα. Στην άμυνα που έλειπε θα πω εγώ. Βλέπουμε εδώ πέρα την κούραση του Ντεχόλα, ο Team Kiskan επιχειρεί κάποια πούσκικ τα οποία τα επιχειρούσε και στο δεύτερο γύρο, τα οποία κάποια από αυτά περνάνε και σίγουρα δεν βοηθάνε τον Ντεχόλα καθόλου, σίγουρα. Και τη θέση τους. Κρατάει εδώ πέρα το κέντρο του γύρου ο Team Kiskan, πηγαίνει προς τα πίσω και μπροστά, πίσω και μπροστά, πολύ καλή τεχνική εδώ πέρα βλέπουμε. Προσπαθεί κάποια χτυπήματα στο κεφάλι, πετυχαίνει κάποια πολύ δυνατά χτυπήματα ο Team Kiskan, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα σκοράρουν αυτό το γύρο. Προσπαθεί εδώ πέρα ο Ντεχόλας ένα τεσάρι, το οποίο δεν φαίνεται να έχει και πολύ impact στο team. Πολύ δυνατός ο τρίτος αγώνας του πρώτου UFC, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα το σκοράρουν οι διαιτητές μας. Μπαίνει, έχουμε εδώ πέρα τις οδηγίες, τεσάρι τριάρι του λένε του Ντεχόλα, μπαίνει, κολυμπάει. Βλέπουμε εδώ πέρα, περνάει ένα πολύ δυνατό διάρι, ένα πολύ δυνατό τριάρι από το team. Τον ρίχνει κάτω, όμως πήγε να τον ρίξει κάτω, Team Kiskan. Πολύ δυνατά, πολύ δυνατός αγώνας. Συνεχίζει ο Team Kiskan να χτυπάει, να κουμπάει, θα λέγαμε, τον Ντεχόλα στο πρόσωπο. Δεν ξέρω κατά πόσο τον βοηθάει τον Ντεχόλα, καθαρό διάρι θα έλεγα ήταν αυτό. Προσπαθεί ο Ντεχόλας να αποφύγει κάποια χτυπήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει αυτό την εικόνα του. Πούσκικ εκεί, το πούσκικ αυτό το έχω δει να περνάει αρκετές φορές. Θα έλεγα ότι ο Ντεχόλας μπαίνει δυνατά, όμως δεν έχει μια διάρκεια. Δεν βλέπουμε μια διάρκεια εδώ πέρα. Προσπαθεί πάλι ένα τεσάρι εδώ πέρα. Βλέπω τον Team Kiskan να έχει το κέντρο του ring. Να προσπαθεί και να καταφέρνει κάποια χτυπήματα στον Ντεχόλα. Του Ντεχόλα τα χέρια τον βλέπουμε να έχουν κρεμάσει. 30 δευτερόλεπτα απομένουν στο γύρο. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Team Kiskan, ο νεαρός με πολύ, έχει ακόμα ενέργεια μέσα του, κρατάει το κέντρο του γύρου, όμως τρώει ένα πολύ δυνατό χτύπημα, τεσάρι στο κεφάλι, πολύ καθαρό χτύπημα και αυτό. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο έχει κάνει το impact του σε αυτό το σημείο. Εδώ πέρα ξανακουμπάει, θα έλεγα χτυπάει καλά ο Team. Και ένα γόνατο κόντρα ενώ πήγαινε ο Team Kiskan, ενώ πήγαινε ο Ντεχόλας να μπει στον Kiskan. Άπερκατς εδώ πέρα, τον έχει κολλημένο στον τοίχο. Προσπαθεί ο Ντεχόλας να αποφύγει κάποια χτυπήματα. Το τέλος του τρίτου γύρου. Τέλος αγώνα, κυρίες και κύριοι. Τέλος αγώνα για τον τρίτο αγώνα στο πρώτο UMC. Team Kiskan, ο μικρός, ο οποίος σπουδάζει ψυχολογία και πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε. 0-2 το ρεκόρ του. Δημήτρης Ντεχόλας με 1-0 ρεκόρ. Πάμε να δούμε πώς σκόραραν τον αγώνα αυτό οι κριτές μας.
νικητή, κόκκινη γωνία, Δημήτρης Ντεχόλας. Δημήτρης Ντεχόλας, κόκκινη γωνία, συγχαρητήρια. Δημήτρης Ντεχόλας. Συγχαρητήρια, Δημήτρης Ντεχόλας. Δημήτρης Ντεχόλας, κυρίες και κύριοι, βελτιώνει το ρεκόρ του σε 2-0. Πολύ καλός K1 αγώνας που είδαμε εδώ στο πρώτο UMC. Ο μικρός Αυστριακός δεν κατάφερε να δώσει μία νίκη στο ρεκόρ του. 0-3 γίνεται το ρεκόρ του Team Kiskan από το Simsek Team. Πάμε όλα να χειροκροτήσουμε τα παιδιά. Πολύ δυνατός αγώνας.